δήμαρχο του Λευκώνικου, η οποία θα μας μιλήσει για τα επιτεύγματα του Δήμου, γιατί έχουμε πολύ χαρούμενα νέα. Καλή σας μέρα! Καλημέρα αγαπημένη μου Άντεη, καλημέρα και στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες σας. Μα πραγματικά όταν μου είπατε ότι ο Δήμος μπήκε στη λίστα της UNESCO για την πολιτιστική του κληρονομιά, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αφήσουμε να περάσει έτσι. Και θα ήθελα πραγματικά, επειδή εσείς είστε ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από όλο αυτό, είστε ο άνθρωπος που δεν εφησυχάζεται ποτέ, θέλω να μας τα πείτε όλα από την αρχή. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την ευκαιρία που δίνεται στον Δήμο Λευκωνίκου να αναφέρει ότι οι τρία στοιχεία της πολιτιστικής του κληρονομιάς έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της UNESCO, τον εθνικό κατάλογο της UNESCO για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Οι ευχαριστίες βέβαια είναι σε όλο στον κόσμο του Λευκωνίκου, στις φίλες και στους φίλους μου οι οποίοι μου έδωσαν πληροφορίες, πάρα πολλές. Είχα δηλαδή για να ετοιμάσω αυτές τις αιτήσεις. Εμείς βλέπουμε και φωτογραφίες τώρα, οι οποίες... Για να ετοιμάσω αυτές τις αιτήσεις, Άντρη μου, πέρα από το ότι κατέφυγα σε πολλά βιβλία και έχω πολλές παραπομπές σε κάθε αίτηση των 20 σελίδων, 15 βιβλία παραπομπές για το κάθε στοιχείο, είχα και πάρα πολλές μαρτυρίες. Βεβαίως τηλεφωνικώς οι πιο πολλές λόγω της πανδημίας, γιατί όλα έγιναν πέρσι. Mm-hmm. Και ευχαριστώ όλες αυτές τις φίλες μου, αλλά να ευχαριστήσουμε και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Πολιτιστικής του Υπηρεσίας, όπως και την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή της UNESCO, οι οποίες όλοι μαζί, δηλαδή είναι μια ομάδα επιστημόνων, επαϊόντων και ειδημόνων, καθηγήτριες πανεπιστημίου. Ισχύς εν διενώση δηλαδή. Κυρία Λισάνδρου, θέλω έτσι να πούμε όμως για αυτά τα τρία στοιχεία, τα οποία πραγματικά είναι ένα και ένα. Η τσιπόπιτα που γίνεται εκεί, τα λευκονικιάτικα υφαντά και το παραδοσιακό οφτόν. Θέλω να μου τα πείτε έτσι ένα-ένα. Γιατί το καθένα από αυτά είναι ξεχωριστό? Αγαπημένοι μου Άντρη, ήταν ξεχωριστά στο Λευκώνικο γιατί ήταν και το Λευκώνικο ξεχωριστό. Μόλις έγινα δήμαρχος ξεκίνησα από τότε τις προσπάθειες. Το πιο δύσκολο από αυτά για να το κατοχυρώσουμε ήταν τα λευκωνικιάτικα μας υφαντά, τα οποία πάνε στον 7ο αιώνα π.Χ. Ξεκίνησαν αυτά τα πολύχρωμα υφαντά, βλέπετε φαντάζομαι στις φωτογραφίες, τις κόκκινες και μπλε λωρίδες. Αλλά εδώ στο γραφείο μου, πίσω μου, mm-hmm, έχουμε και άλλο είδος κουρτίνας, αυτή που η μητέρα μου ήφαινε. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα κόκκινα και τα μπλε, έκαναν και άλλα σχέδια και άλλα χρώματα ότι είχαν οι φάντριες. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι έπρεπε να δείξουμε ότι συνεχίζεται η τέχνη, γιατί στο Λευκώνικο αυτή η τέχνη πήγαινε από τη μάνα στην κόρη. Έπρεπε λοιπόν να δείξουμε ότι υπάρχουν και νέες κοπέλες. Αν κάναμε αυτή την εκπομπή πριν από 20 χρόνια, υπήρχαν πολλές γυναίκες που ήφαιναν, γιατί όταν ήρθαν στη μετικεσία μας, στην προσφυγιά μας, πολλές γυναίκες που ήξεραν αυτή την τέχνη, που την έμαθαινε, που ήφαιναν στα σπίτια τους για την πρίκα της οικογένειας και ήταν ξακουστές οι πρίκες στο Λευκώνικο, ήξεραν πάρα πολλές. Ήφαιναν σήμερα όλες υπάρχουν. Σήμερα υπάρχουν κοπέλες που υφαίνουν. Ακόμη από τις παλιές γυναίκες ζει μία καλή κυρία, άξια και προκομμένη, κυρία Μαρούλα Πύλικου, η μητέρα του προκατόχου Μαΐμνης του Μιχάλη Πύλικου. Αλλά δεν μπορούν να υφάνουν αυτές οι γυναίκες, μεγάλωσαν πια. Οπότε έπρεπε να μάθουμε και νέες κοπέλες και απευθυνθήκαμε στην Υπηρεσία Χειροτεχνίας και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Υπηρεσία Χειροτεχνίας για τη συνεργασία και μας έδωσε μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που υπάρχει. Το 19 πήγε μια κοπέλα, μαθήτριά μου, μαθηματικός, ούσα, την ενδιέφερε αυτή η τέχνη. Και όταν πήγε για να μάθει, ενθουσιάστηκε, σαγηνεύτηκε. Και να σου πω, Άντρη μου, ότι πήγαινα και εγώ στην Υπηρεσία Χειροτεχνίας, mm-hmm, μετά το μεσημέρι που έφευγα από το Δημαρχείο και καθόμουν και εγώ, γιατί και εγώ έμαθα από τη μητέρα μου και εγώ ήξερα. Αλλά βλέπετε, οι δουλειές μας είναι άλλες που δεν έχουμε το χρόνο. Όχι, δυστυχώς, βέβαια... και είναι κρίμα να χάνεται η παράδοση και αν μη τι άλλο αργαλιός που μας φέκε. Ναι.
Και λέω ακόμα περισσότερο αργαλιός που μας δίνει έτσι πολύ όμορφες εικόνες και πολύ όμορφα υφαντά. Αλλά θέλω, κυρία Λισάνδρου μου, να μου πείτε για τη Τσιπόπιτα που είναι και από τις αγαπημένες μου. Η Τσιπόπιτα, αγάπη μου, για μας είναι η βασίλισσά μας. Ήταν το Λευκόνικο, έδινε στις γυναίκες τις πρώτες ύλες, και όχι μόνο για το Λευκόνικο αλλά και για τα γύρω χωριά, τη Γύψο, τη Μιλιά, την Περιστερνοπηγή. Όλες οι γυναίκες είχαν το σιτάρι. Η τσίπα μας γιατί μοσκομύριζε, αυτό λέω από εδώ, δεν βρίσκουμε τόσο όμορφες τσίπες. Γιατί ήταν τα σιτάρια μας, γιατί ήταν αυτά που βοσκούσαν τα πρόβατά μας. Κακά τα ψέματα, όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα βοηθούσε. Νοικοκυρές και προκομμένες οι λευκονικιάτισσες ήταν το γλύκισμα, και μέχρι σήμερα αυτό το διατηρούμε, το συντηρούμε. Ξέρεις ότι και εγώ προεκλογικό έκανα και με τη Τσιπόπιτα, και ως δήμος μας, όποιος έρθει θα το κεράσουμε. Ως όλες μας εκδηλώσεις θα κάνουμε τσιπόπιτες. Όπου πάμε, που πηγαίνουμε, όταν πηγαίνουμε για διαφωτιστικές εκστρατείες, πάντα θα ήταν η Τσιπόπιτα. Λοιπόν, κυρία Ζήνα, τώρα εδώ στον αέρα θα έρθω να με μάθετε να κάνουμε τσιπόπιτσα, γιατί πραγματικά είναι κάτι που ούτε στους φούρνους δεν βρίσκουμε πλέον. Θα έρθει σπίτι μου και θα κάνουμε, εντάξει, θα έρθει σπίτι μου και θα κάνουμε. Μάλιστα να πούμε ότι έχουμε και μια εξαιρετική, είναι η μέντορας μας, είναι το πρότυπο μας, εμένα προσωπικά αλλά και πολλών άλλων, η κυρία, η φιλόλογός μας, η πρεσβυτέρα Κυριακή Παρασκευή, η πρεσβυτέρα τώρα, ήταν καθηγήτρια μας στο Λευκόνικο, η πρώτη που πήγε να σπουδάσει στην Αθήνα ελληνική φιλολογία, και από εκεί και πέρα πήγε και μια άλλη κυρία Εμιλιά Πασκαλίδου, και μετά πήγαιναν όλες οι κοπέλες να σπουδάσουν στην Αθήνα, αλλά ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 50, γι' αυτό μορφωνόμαστε. Αυτή η κυρία Παρασκευά και στα ποίηματα της Ύμνη και τη Τσιπόπιτα και το Λευκονικιάτικα και η Φαντά μας και το Φτόν μας και σε πεζά και σε ποίηματα. Να πούμε ότι τα Υφαντά μέχρι που ήρθε το 1927 η βασίλισσα της Ρουμανίας Μαρία στο Λευκόνικο και αγόρασε από τις Πογιατσίνες, τότε ήταν η μάνα τους, οι σπουδαίες οι φάντρες του Λευκονίκου λεγόντουσαν Πογιατσίνες, ο πατέρας τους ήταν Πογιατσίς, έβαφε βακερά νήματα και λεγόταν Πογιατσίς, οι Πογιατσίνες είναι οι κόρες, αλλά η βασίλισσα αγόρασε από τη μητέρα τους, την Μιλιακού Πογιατσί. Εμείς φτάσαμε τις Πογιατσίνες. Οι Πογιατσίνες αυτές ήταν η Θεία Νοευαγγελία, η Άννα η Κούλα, η θεία του Συμπαλετού, όπως λέμε. Αυτές ήφαινε, ήταν η δουλειά τους, και έρχονταν τα λεωφορεία με τουρίστες. Και να πούμε ότι πιο πολύ, όταν το 69 ένας λευκονικιάτης, πρωτοπόρος και καινοτόμος στην τουριστική βιομηχανία της Αμοχώς του, ο Πανίκος, ο Χατζικαγκού, αγαπημένος μας, που τώρα είναι στην Κρήτη και εκεί διευθύνει ξενοδοχεία, έφτιαξε στο Λευκόνικο το πρώτο άγροτο στο Λευκόνικο Farmhouse. Έφερνε τουρίστες και εκεί, από εκείνους που είχε στο ψυχείο στο Βαρός, και εκεί έκαναν και αυτό. Κυρία Λισάνδρου μου, όλα όσα μας λέτε πραγματικά είναι τόσο όμορφα και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε εκεί έναν φύλακα της παράδοσης. Έχουμε εκεί εσάς να τα φυλάτε όλα αυτά και να τα μεταφέρετε και παρακάτω στις υπόλοιπες γενιές, να τα μεταλαμπαδεύετε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και αδειμονούμε να ακούσουμε τις επόμενες επιτυχίες του Δήμου σας. Ευχαριστώ πολύ. Και μια τελευταία κουβέντα να πούμε το αυτό του Λευκονίκου, γιατί ξεχωρίζει. Γιατί γινόταν με βοδινό. Δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Θα το δοκιμάσουμε όμως και θα έχουμε άποψη από μόνοι μας, γιατί ξεχωρίζει. Φαντάζομαι ότι θα είναι ξεχωριστό γι' αυτό, όπως όλα τα υπόλοιπα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Άντρη. Με ευχαριστώ.